Να έρθουμε εμείς τώρα στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων. Σήμερα, τη Μεσσηνία και γενικά την Πελοπόννησο, τις μέρες αυτές επισκέπτεται το Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Χρέακας, τον οποίο έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανανόπουλο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Εγώ θα ξεκινήσω με τα αυτονόητα και με τα πολύ απλά που έχουν να κάνουν και με τον λόγο της παρουσίας σας σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας, με την παρουσία της νέας ΚΑΠ, νέα κοινή αγροτική πολιτική. Τι αλλαγές φέρνει και ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης αυτή? Οι βασικοί άξονες καταρχήν για την κυβέρνηση, με την ευκαιρία που έχουμε να σχεδιάσουμε ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα για τα επόμενα 7 χρόνια, θα έλεγα εγώ για την επόμενη δεκαετία, είναι πρώτον η στήριξη του εισοδήματος των μικρομεσαίων αγροτών. Δεύτερον, η προσέλκυση νέων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα, γιατί έχουμε ένα αγροτικό τομέα ο οποίος δυστυχώς γυράσκει χρόνο με το χρόνο και μέρα με τη μέρα. Και βέβαια η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στη νέα ΚΑΠ. Πολλά πράγματα, όπως σε ό,τι αφορά ακόμα και τις ενισχύσεις ίδιες, εξαρτώνται από στόχους που θα πρέπει να πετύχουμε, από στόχους επίτευξης και από δείκτες απόδοσης σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Θα σας πω τρία βασικά παραδείγματα. Μέχρι το 2030, οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητάμε σήμερα στην Ευρώπη είναι να έχει μετατραπεί το 25% των συνολικά χρησιμοποιούμενων αγροτικών εκτάσεων σε βιολογικές καλλιέργειες, να έχουμε μειώσει κατά 50% τη χρήση των φυτοφαρμάκων και επίσης να μειώσουμε κατά 50% την περίσσια των λιπασμάτων στο έδαφος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε στόχους οι οποίοι από τη μια βοηθάνε το περιβάλλον και από την άλλη φυσικά λιγότερα λιπάσματα, λιγότερα φυτοφάρμακα σημαίνει και χαμηλότερο κόστος παραγωγής στους αγρότες. Όταν ακούμε όμως όλα αυτά, σαν να μπαίνουν στα σταθερές, θα λέει κανείς ότι θα χάσουμε και ποσά. Θα χάσουμε τελικά από την νέα ΚΑΠ, γιατί αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους αγρότες. Αυτή τη στιγμή και μετά τη νέα συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη και τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει εξαιτίας του κορονοϊού, βέβαια, με αφορμή τον COVID-19 και της πανδημίας, να αυξήσει τα κονδύλια και στην αγροτική ανάπτυξη αλλά και στον πρώτο πυλώνα που είναι οι βασικές ενισχύσεις, φαίνεται ότι στην Ελλάδα ο στόχος μας και αυτό που διαπραγματευόμαστε είναι να μην έχουμε την επόμενη περίοδο λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαμε την τωρινή περίοδο. Mm-hmm. Πέρα όμως και από αυτό, δηλαδή πέρα από τη διασφάλιση των πόρων που λίγο πολύ έχουμε την περίοδο που διανύουμε στον αγροτικό τομέα, εμείς σχεδιάζουμε νέα έξιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες να εξυγχρονίσουν την παραγωγή τους, να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις και σε αναφυτεύσεις των καλλιεργειών που είναι πολύ χρήσιμες, αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη δεκαετία, και με αυτόν τον τρόπο να γίνουν περισσότερο βιώσιμοι. Τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή χαμηλότοκα δάνεια με εγγυήσεις από χρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μπορούν πιο εύκολα να πάρουν δάνεια αγρότες, γιατί αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι 9 στους 10 αγρότες δεν έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή πάνε να πάρουν ένα δάνειο και οι τράπεζες δεν τους δανείζουν. Γιατί ζητάνε εξασφαλίσεις που οι αγρότες δεν έχουν. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς, βάζουμε χρήματα ευρωπαϊκά για να καλύψουμε κατά 80% τις εξασφαλίσεις, οπότε αυτό το λιγότερο, οι λιγότερες εξασφαλίσεις να δώσουν δυνατότητα στους αγρότες να πάρουν δάνεια. Αυτό είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το πρώτο ταμείο αγροτικών εγγυήσεων, έτσι όπως το λέμε, το οποίο από τον Ιούλιο φέτος και μέχρι τέλος Αυγούστου πιστεύουμε ότι θα είναι πια στη διάθεση των Ελλήνων αγροτών. Και επίσης έχουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουμε ετοιμάσει και ένα άλλο χρηματοδοτικό έτσι εργαλείο 200 εκατομμυρίων ευρώ, 100 εκατομμύρια από την Τράπεζα Πειραιώς, 100 από την Εθνική Τράπεζα, όπου δίνουμε τη δυνατότητα για χαμηλότοκα δάνεια μέχρι 15 ετούς διάρκειας, με περίοδο χάριτος τα 5 πρώτα χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που έχουν. Κύριε Υπουργέ, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα πετύχετε? Και το λέω αυτό γιατί όλοι οι στόχοι που τέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια απέτυχαν. Νέοι αγρότες ελάχιστοι, κάτω από το 6%. Συμμετοχή των αγροτών στο ΑΕΠ, κάτω από το 5%. Αγροτική εκπαίδευση πλημελής. Το μόνο που έχουμε γεμίσει είναι τρακτέρ και ίσως και κάποια μηχανήματα, τα οποία παραμένουν. Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, ο μέσος χρόνος ζωής του ελληνικού τρακτέρ είναι τα 25 χρόνια, όταν σε Ευρώπη είναι 15. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε πάρα πολλά τρακτέρ, αλλά δυστυχώς έρχονται από την εποχή του πατέρα μου, αλλά μην πω από την εποχή του παππού μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Άρα εδώ χρειάζεται. Και έχουμε και ένα κόστος παραγωγής που πολλαπλασιάστηκε. Έτσι. Άρα αυτό αυξάνει από τη μια το κόστος παραγωγής. Για ποιο λόγο? Γιατί ξοδεύουν περισσότερο πετρέλαιο, κάνουν πολύ περισσότερο κακό στο περιβάλλον, αφού είναι παλιοί κινητήρες, και δεν είναι και τόσο αποδοτικά. Άρα και αυτό προσθέτει στο κόστος παραγωγής. Γι' αυτό δεν είναι κακό το να βοηθήσουμε τον Έλληνα αγρότη να μπορέσει να πάρει ένα καινούριο μηχάνημα. Ένα καινούριο αγροτικό, ένα καινούριο ελκυστήρα ή ένα καινούριο άλοτρο ή ένα καινούριο ψεκαστικό, ακόμα πολύ περισσότερο. Γιατί ένα παλιό ψεκαστικό με βουλωμένα, να το πω έτσι, τα κροφίσια, ξοδεύει πολύ περισσότερο φυτοφάρμακο και δεν πετυχαίνει και την καλύτερη δουλειά. Άρα, τα είπατε πάρα πολύ σωστά.
και σε ό,τι αφορά το θέμα της εκπαίδευσης, προχωράμε με το σύστημα γεωργικών συμβουλών και συμβούλων. Για πρώτη φορά οργανώνουμε ένα ενιαίο σύστημα γεωργικών συμβούλων, ώστε οι επιστήμονες, οι γεωπόνοι, οι κτηνίατροι να είναι στο χωράφι ή στη φάρμα δίπλα στον αγρότη, τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο. Και φυσικά, όπως είπατε πολύ σωστά, μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος, και προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να γίνει με παλιούς τρόπους καλλιέργειας. Να. Γι' αυτό το τρόπο θα πρέπει να αλλάξουμε συνολικά, και πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε, επειδή για πρώτη φορά σχεδιάζουμε ένα ολιστικό σχέδιο για τον αγροτικό τομέα που περιλαμβάνει και αγροτικές υποδομές. Να. Και όταν λέω αγροτικές υποδομές, μιλάω για εγκυοβελτιωτικά έργα. Πριν φτάσω σε αυτό το σημείο που είναι πολύ κρίσιμο και το ότι πρόκειται να γίνει με το θέμα της άρδευσης, αυτό που έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία είναι αν μπορούσαμε να αλλάξουμε το λεγόμενο παραγωγικό μοντέλο και να δώσουμε στους αγρότες κίνητρα για να παραμείνουν στην γη. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι φθήνει ο αγροτικός πληθυσμός, ο νέος αγροτικός πληθυσμός, όλο ένα και περισσότερο. Απόλυτο δίκιο έχετε. Έχουμε το πιο γερασμένο ίσως αγροτικό πληθυσμό στην Ευρώπη. Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα σωστοί, και στην Ευρώπη οι αγρότες δυστυχώς και εκεί ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι μεγάλος, δεν είναι μικρός. Γι' αυτό και στη Νέα ΚΑΠ σχεδιάζουμε μέτρα για να προσελκύσουμε, όπως σας είπα, είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες προτεραιοτήτων της κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, η προσέλκυση νέων αγροτών. Γι' αυτό σχεδιάζουμε κίνητρα για να μπουν νέοι αγρότες, πραγματικοί αγρότες. Επαναλαμβάνω, πραγματικοί αγρότες, και οι άνθρωποι που μας ακούνε καταλαβαίνουν τι εννοώ. Μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα σε αυτούς που πραγματικά θέλουν να μείνουν στα χωράφια, να καλλιεργήσουν και να έχουν ένα αγροτικό εισόδημα. Έρχομαι στο θέμα της ενιαίας ενίσχυσης. Θα δοθεί νωρίτερα φέτος η ενιαία? Η ενιαία ενίσχυση αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μέχρι τώρα δεν έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Πηγαίνουμε με ορίζοντα τον Οκτώβριο του 2020. Είμαστε έτοιμοι, εφόσον μας δοθεί το πράσινο φως, να μπορέσουμε να δώσουμε και νωρίτερα, αν είναι δυνατόν, τις ενισχύσεις. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε αν τελικά θα πάρουμε το πράσινο φως ή όχι από την Ευρώπη, εμείς σας είπα ότι ήδη προχωράμε σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο των 450 εκατομμύριων ευρώ, ώστε οι αγρότες που έχουν ανάγκη ρευστότητας, προσωρινής ρευστότητας, τους λείπουν χρήματα, να μπορούν να ταχθούν, να μπορούν να πάρουν 5, 10, 15.000 ευρώ ως δάνειο, με εγγύηση κατά 80% από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έτσι να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν σε χρήματα πρόσκαιρα. Η όλη υπόθεση πάντως που εξελίχθηκε με την πανδημία είναι γεγονός ότι επηρέασε κατά πολύ και την αγροτική παραγωγή και τον αγροτικό τομέα. Άφησε πολλές ζημιές, άφησε πολλές πληγές. Δεν ξέρω αν έχετε καταφέρει μέχρι τώρα να καλύψετε όλο αυτό το χαμένο εισόδημα των αγροτών. Καταρχήν να πω ότι η βούλησή μας και η απόφασή μας είναι να τους στηρίξουμε. Άρα, να μην φοβούνται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγή εξαιτίας πανδημίας, θα στηριχθούν από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει καταρχήν 150 εκατομμύρια ευρώ, και τονίζω τη λέξη καταρχήν, ο ίδιος έχει πει ότι είναι ένα πρώτο ποσό 150 εκατομμύρια ευρώ για αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία, να τους στηρίξουμε οικονομικά. Παράδειγμα κτηνοτρόφοι, παράδειγμα ανθοπαραγωγή, παράδειγμα παραγωγή λαϊκών αγορών. Ετοιμάζουμε να δώσουμε 1.500 ευρώ στους παραγωγούς λαϊκών αγορών, τους μεταφερόμενους που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε να πουλήσουν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές σε άλλες περιφέρειες εξαιτίας πανδημίας, και θα δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους παραγωγούς λαϊκών αγορών οι οποίοι δεν ήταν μεταφερόμενοι, αλλά επειδή μία πηγαίναν και μία δεν πηγαίναν, όπως ξέρετε, κατά 50% πηγαίναν στις λαϊκές αγορές, τους δίνουμε και αυτούς 500 ευρώ σε όλη την Ελλάδα. Όπως είναι η πατατοπαραγωγή, υπήρξε πρόβλημα με την πρώιμη καλλιέργεια, θα τους στηρίξουμε οικονομικά. Όλα αυτά τα έχουμε δρομολογήσει, όπως είναι η αλιείς που ήδη έχει εκταμιευθεί ένα ποσό και κοιτάμε τι γίνεται στις ίχθυοκαλλιέργειες και στις υδατοκαλλιέργειες να τις στηρίξουμε εφόσον χρειαστεί. Επαναλαμβάνω, είναι μια διαδικασία που παίρνει λίγο χρόνο. Γιατί παίρνει λίγο χρόνο? Γιατί οφείλουμε πριν δώσουμε το παραμικρό ευρώ να πάρουμε πρώτα έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ήδη έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα αυτά τα αιτήματα και σιγά σιγά έχουν απελευθερωθεί. Όπως απελευθερώθηκε και πήραμε την έγκριση να δώσουμε τη στήριξη στους ανθοπαραγωγούς, έτσι έπονται και οι υπόλοιπες στηρίξεις. Καταλαβαίνω βέβαια την ανάγκη που έχει ο αγρότης, γιατί είχε κάνει όλα τα καλλιεργητικά έξοδα. Ο πατατοπαραγωγός είχε εξοδέψει ίσως και 1.000 ευρώ αναστρέμα. Ήταν να πουλήσει, ήταν να εισπράξει και δεν κατάφερε ούτε να πουλήσει όσο ήθελε, ούτε να εισπράξει αυτά τα οποία ήθελε. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη να υπάρξει άμεση στήριξη οικονομική. Από την άλλη, δυστυχώς είναι τέτοια η διαδικασία και στην Ευρώπη.
Δυστυχώς το πρόβλημα της γραφειοκρατίας δεν ταλανίζει μόνο το ελληνικό δημόσιο, αλλά ταλανίζει συνολικά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά εμείς θα το κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Αυτό που λένε οι παραγωγοί όμως είναι ότι υπάρχουν και γενικές αδυναμίες. Για παράδειγμα, το θέμα των αθρώων εισαγωγών. Των εισαγωγών ίσως και σε στιγμή που ήδη πάνε να βγάλουν το προϊόν τους και κατακλείζεται εκεί η αγορά και δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν και την εξωστρέφεια και τη δυναμική που θα θέλανε. Εδώ αναφέρεται ένα πολύ μεγάλο θέμα και ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, το οποίο πολλές φορές περικλεί και την απάτη. Τι εννοώ την απάτη? Την παραπλάνηση και τον αλωτή, δηλαδή τον επιτίδιο, τον πονηρό, αυτόν που εγκληματεί κατά την άποψή μας και ο οποίος προσπαθεί να καπηλευθεί την ονομασία προέλευσης, το ελληνικό προϊόν, το ποιοτικό ελληνικό προϊόν και να μπορέσει να πουλήσει ένα εισαγόμενο κατώτερης ποιότητας προϊόν βάζοντας την ταμπέλα παραπλανητικά του ελληνικά, του ελληνικού παραγόμενου προϊόντος. Εμείς έχουμε πάρει την απόφαση, και αυτό φαίνεται και από τον νόμο που περάσαμε, να πατάξουμε το εγκληματικό φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων. Ήδη περάσαμε ένα νομοσχέδιο, ο Μάικς Βορύδης, ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με πρωτοβουλία του ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο αυστηροποιεί πάρα πολύ το κυρωτικό πλαίσιο σε αυτόν το οποίο παρανομεί, το οποίο περιλαμβάνει πολλά χρόνια φυλάκισης και υπέρογκα ποσά ποινών που θα πληρώσει, προστίμων, εφόσον προχωρήσει μια τέτοια παράνομη ενέργεια. Και έτσι ήδη έχουμε αρχίσει και βλέπουμε σε προϊόντα όπως είναι το γάλα, το εγχορπόβιο γάλα, ήδη βλέπουμε σιγά σιγά οι τιμές να αυξάνονται. Γιατί? Γιατί όλοι πια οι οποίοι προσπαθούσαν να κοροϊδέψουν το σύστημα και να χρησιμοποιήσουν εισαγόμενο εγχορπόβιο, για παράδειγμα, για την παραγωγή pop προϊόντων, βλέπουν τώρα να προστρέχουν να βρουν ελληνικό γάλα, να βάλουν στα προϊόντα pop, και με αυτόν τον τρόπο, επειδή αυξάνεται η ζήτηση, έχουμε αύξηση της τιμής. Αυτό το πράγμα σταδιακά, να ξέρετε ότι μπορεί τώρα να μην φαίνεται στην ελληνική πατάτα, στην ελληνική ελιά, γιατί και εκεί έχουμε θέματα, ή στο λάδι, ή στο μέλι, ή σε άλλα προϊόντα, τα οποία, επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι που εγκληματούν. Αυτό λοιπόν, η διαδικασία του να νομιμοποιήσουμε και να σοφρονίσουμε, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, αυτούς οι οποίοι παραβατούν, θα αρχίσει να φαίνεται και στους υπόλοιπους κλάδους της αγροτικής την παραγωγής. Την ψαλίδα της τιμής από το χωράφι στο ράφι, πώς θα την περιορίσετε? Δεν ξέρω αν πρέπει να περιορίσουμε την ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι. Μάλλον, σωστά το λέτε, να περιορίσουμε την ψαλίδα, δηλαδή τη μη στο ράφι μπορεί να μείνει εκεί που είναι, αλλά θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο έσοδο ο παραγωγός σε σχέση, ως ποσοστό της τιμής που είναι στο ράφι. Και αυτό μπορεί να γίνει, δεν είναι εύκολο, και πρέπει να γίνει και με τη βοήθεια των ίδιων των παραγωγών. Δεν μπορεί ο κάθε παραγωγός, αν πηγαίνει μόνος του, έχοντας μια καλλιέργεια 10, 20, 30 στρέμματα, να μπορεί να ανταγωνιστεί το διεθνές περιβάλλον, το μεγαλύτερο περιβάλλον, ή να μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερες τιμές. Θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε όλοι ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε μόνοι μας. Θέλει συνεργασίες. Θέλει συνεργατικά σχήματα καθαρά, δικαία, σωστά. Ξέρουμε όλοι την παθογένεια του παρελθόντος. Ξέρουμε ότι κάποιοι προσδοκούσαν από τα συνεργατικά και από τα συνεταιριστικά σχήματα και τελικά όχι μόνο δεν είδαν όφελος, πολλές φορές είδαν και ζημία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγιναν κομματικά, ότι επειδή μαζιά, έγιναν, μην, όλα μπορεί μην να γελιόμαστε. Εγώ όμως λέω το εξής, ότι δεν σημαίνει ότι το λάθος του παρελθόντος δεν μπορεί να μας βάλει μυαλό, το πάθημα να γίνει μάθημα και τώρα να προχωρήσουμε σε ομάδες παραγωγών, σε συνεργατικά σχήματα και σε συνεταιρισμούς που να μπορέσουν να προχωρήσουν και να βοηθήσουν την ελληνική γεωργία να πάει στην επόμενη μέρα. Αλλιώς, επαναλαμβάνω, ο κάθε παραγωγός θα είναι έρμεο των συνθήκων της αγοράς. Και η αγορά είναι σκληρή, η αγορά έχει μηχανισμούς που δεν βλέπουν ένα αγρότη μόνο, αλλά μπορούν να δουν πολλούς αγρότες ενωμένους μαζί, να παρέχουν και να βρίσκουν αγορές συγκεντρωτικά για τα προϊόντα τους. Μου είπατε νωρίτερα για τις υποδομές και την υπόθεση της κλιματικής αλλαγής. Εγώ θα βάλω και την παρένθεση που βάλετε και εσείς για τα εγκυοβελτιωτικά, τα οποία όλα αυτά πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών στις οποίες βρισκόμαστε. Θα δούμε σημαντικές παρεμβάσεις να έρχονται για αυτό το κομμάτι, ή θα περιορίζεται μόνο και μόνο στις παρεμβάσεις που γίνονται ανά περιφερεια γενναιότητα? Θα δείτε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και θα δείτε παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται και σχεδιάζονται ενιαία σε εθνικό επίπεδο. Και όχι αποσπασματικά, ανάλογα με την δύναμη, την πολιτική που μπορεί να έχει ο εκάστοτε βουλευτής ή ο εκάστοτε δήμαρχος ή ο εκάστοτε περιφερειάρχης και προωθούσε κάποια έργα στη μια περιοχή και η άλλη περιοχή έμενε χωρίς έργα. Τι εννοώ έργα? Άμα εχθές ήμουνα στη Λαγωνία, στη Σκάλα. Από τη διαδρομή από εδώ σε εκεί συνάντησα πολλά περιβόλια με ανοιχτά κανάλια. Με τσιμεντένια ή χωμάτινα κανάλια και καναλέτα, το νερό να λείπει, το νερό να είναι σε χαμηλή στάθμη,
κακής ποιότητας, υφάλμηρο νερό, που τελικά και δεν είναι καλό για τα περιβόλια, δεν κάνουν καλό στα δέντρα, αλλά από την άλλη κοστίζει και πάρα πολύ στον αγρότη από τη στιγμή που χρησιμοποιεί και ενέργεια να μπορέσει να πιέσει μέσα από μία αντλία, να πιέσει το νερό στο δίκτυό του και έτσι να μπορεί να ποτίσει. Εμείς ήδη ετοιμάζουμε, είμαστε στη διαδικασία των απαλωτριώσεων. Για να ολοκληρώσουμε τις απαλωτριώσεις κλιματολογικούς πίνακες και ό,τι χρειάζεται και η επικαιροποίηση των τιμών του τιμολογίου για το αρδευτικό δίκτυο του φράγματος του Φιλιατρινού, είναι έργο πνοής που θα αρδεύσει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα εδώ στον κάμπο το δικό μας, και με αυτόν τον τρόπο θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα των αγροτών. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Ήδη σε συνεργασία με τους τοπικούς βουλευτές, τους καλούς συναδέλφους, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Περιφερειάρχη, σχεδιάζουμε σε όλη τη Μεσσηνία και στις υπόλοιπους νομούς της Πελοποννήσου πώς θα αντιμετωπίσουμε συνολικά και θα εξορθολογήσουμε και θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των υδατικών πόρων στην περιοχή. Και θα περιμένετε λίγο, αλλά εν καιρό, σύντομα σχετικά πιστεύω, θα ακούσετε ότι ετοιμάζουμε πολύ σημαντικά έργα, κρίσιμα έργα, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε για την επόμενη 50 ετία τους αγρότες. Τα τελευταία σοβαρά έργα που έχουν γίνει στην αγροτική παραγωγή, όπως τα κανάλια που σας περιέγραψα, έγιναν τη δεκαετία του 60. Είμαστε το 2020, έχουν περάσει 60 χρόνια και ακόμα χρησιμοποιούμε αρδευτικές υποδομές του 1960, 50 και 60 χρόνια πριν. Που σημαίνει τι? Ότι ό,τι χρήματα πέφτουν πάνω σε αγροτικές υποδομές βοηθούν και κρατάνε και βοηθάνε το κοινωνικό σύνολο για τα επόμενα 50 χρόνια. Άρα είναι χρήματα που πιάνουν τόπο. Και αν επιτέλους στην Ελλάδα δεν καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς πρωτογενή τομέα και θα έλεγα και χωρίς παραγωγή, αν δεν μετατρέψουμε τη χώρα μας σε μια χώρα που παράγει πια και όχι μια χώρα που εισάγει ή μια χώρα που κρέμεται μόνο από υπηρεσίες, να είστε σίγουροι ότι πάντα σε κάθε οικονομική διεθνή κρίση θα πληρώνουμε πολύ μεγαλύτερο τύπημα από ό,τι πληρώνουν οι άλλες χώρες. Δύο ζητήματα ακόμα. Να σας θέσω αρχικά με τον ΕΛΓΑ. Τι θα γίνει? Θα αλλάξει το καθεστώς που διέπει τον ΕΛΓΑ και ο κανονισμός? Γιατί όλα κρύβονται πίσω από τον κανονισμό. Είδαμε και την τελευταία περίπτωση με τις ζημιές στις ελιές και τους καύσωνα, που μένει αυτή τη στιγμή αναπάντηση ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις. Με το θέμα του ΕΛΓΑ, έχουμε παραλάβει έναν οργανισμό που το 2014. Όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, τον παραδώσαμε με ένα πλεόνασμα 160-170 εκατομμυρίων ευρώ από θεματικό στο ταμείο. Και όταν τον παραλάβαμε το 2019, είχε ξανεμιστεί αυτό το πλεόνασμα. Και σήμερα που μιλάμε, ο ΕΛΓΑ με δυσκολία ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, τις συμβατικές, και γι' αυτό το λόγο για πρώτη φορά η σημερινή κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφάσισε να στηρίξει με 35 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό τον ΕΛΓΑ, για να μπορέσει πολύ γρήγορα να πληρώσει και το 35% των αποζημιώσεων που ήδη έχουν συμβεί. Έχουν πληρωθεί οι αγρότες το 65% αυτοί που έχουν αποζημιωθεί και το 35% έμενε να πληρωθεί το επόμενο διάστημα. Δώσαμε 35 εκατομμύρια και να πληρωθεί το 35%, αλλά και να αποζημιωθούν πολύ πιο γρήγορα αυτοί οι οποίοι παθαίνουν ζημιά τώρα. Έχει ένα κανονισμό παλιό, τον οποίο ήδη εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε δημιουργήσει μια επιτροπή η οποία συζητάει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε, έχουν αλλάξει πια εξαιτίας κλιματικής αλλαγής τα ζημιογόνα αίτια. Θα πρέπει λοιπόν και περισσότεροι κίνδυνοι να αντιμετωπίζονται και να καλύπτουν τον ΕΛΓΑ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και δικαιότερος τρόπος και πληρωμής των εισφορών, καταμερισμού να το πω έτσι, κατανομής των εισφορών, αλλά και αποπληρωμής των ζημιών. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε πολλές καλλιέργειες να συνεισφέρουν και άλλες καλλιέργειες ίσως να απολαμβάνουν μεγαλύτερη στήριξη, να το πω έτσι. Αυτό πρέπει να αλλάξει, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, και αυτό θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Να πω και κάτι άλλο εδώ, ότι ενώ στην παρούσα προγραμματική περίοδο θα μπορούσε η προηγούμενη κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά χρήματα, χρήματα δηλαδή που έρχονται από την Ευρώπη καθαρές εισρωές στην Ελλάδα, για να βοηθήσει τους αγρότες να πληρώνουν εισφορές περισσότερες για να καλύπτουν περισσότερα ζημιογόνα αίτια, δηλαδή να αυξήσουν την ασφαλιστική κάλυψη των αγροτών, και αυτή η παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη να μην κοστίσει παραπάνω στον αγρότη, γιατί θα καλύπτονταν το κόστος της επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης, θα καλυπτόταν από χρήματα ευρωπαϊκά. Η προηγούμενη κυβέρνηση δυστυχώς αυτό το φοβερό εργαλείο, το πολύ σημαντικό, δεν το αξιοποίησε. Και έτσι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα να βοηθήσουμε τους αγρότες να ασφαλίζονται καλύτερα χωρίς να έχουν μεγαλύτερο κόστος ασφάλισης. Στην επόμενη ΚΑΠ, βέβαια, εμείς αυτό θα το ενεργοποιήσουμε.
εφόσον έχουμε τη δυνατότητα και σχεδιάζουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε χωρίς να αυξήσουμε το ασφαλιστικό κόστος στον αγρότη, ο αγρότης ασφαλίζεται καλύτερα και να αποζημιώνεται καλύτερα. Σας είπα για ένα ακόμη ζήτημα που έχει να κάνει με την πολιτική τώρα διάσταση των πραγμάτων. Να φύγω λίγο από τα αγροτικά και να έρθω στη σκανδαλολογία των τελευταίων ημερών. Πόσο αυτό πιστεύετε ότι επηρεάζει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας? Η Νέα Δημοκρατία θα πάει τις συγκεκριμένες υποθέσεις κάτω-κάτω? Πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά που βγαίνουν για Καλογρίτσα, Παπά και όλα τα υπόλοιπα που συναντάμε τις τελευταίες μέρες? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η δικαστική εξουσία της χώρας. Έχουμε νομικό πολιτισμό. Έχουμε δικαστήρια, έχουμε δικαστές, έχουμε εισαγγελείς. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι και αυτοί θα πρέπει να ρίξουν άπλετο φως σε όποια υπόθεση αυτή τη στιγμή έχει φανεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας. Επαναλαμβάνω. Τι πολιτικά συμπεράσματα βγαίνουν από αυτές τις Τα πολιτικά μέρες. Συμπεράσματα τα αφήνουμε στον κόσμο να τα κρίνει. Γιατί μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο πρέσβευε δήθεν το ηθικό πλεονέκτημα. Είχε φλωμώσει εισαγωγικά από τον κόσμο με το ηθικό, δίθεν ηθικό πλεονέκτημα και τελικά βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ενώ πείσαν τον κόσμο, παραπλάνησαν τον κόσμο. Γιατί μεγάλο κομμάτι του κόσμου τους πίστεψε. Τον παραπλάνησαν. Τους πίστεψε. Τους ψήφισε. Τους έβαλε στο πιο σημαντικό σημείο να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο και αυτοί οι άνθρωποι αντί να κυβερνήσουν σοβαρά, υπεύθυνα, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των πολιτών, κοιτάγανε και κάνανε αυτά τα οποία φαίνεται ότι κάνανε μέσα από το ρεπορτάζ και μέσα από τα βίντεο και τις συνομιλίες που βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια. Είμαι σίγουρος ότι η δικαιοσύνη, το δικαστικό σύστημα θα τα διελευκάνει και θα χύσει άπλετο φως και στηρίζουμε φυσικά την όποια απόφαση πάρουν οι δικαστές. Τελευταίο ερώτημα, πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τις διεθνείς εξελίξεις? Είδαμε τις τελευταίες κινήσεις Ερντογάν, έφτασε μέχρι και την Αγία Σοφία. Ναι, θα πρέπει να μας προβληματίζει πάρα πολύ. Τα πράγματα δεν είναι απλά, νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας, ο τελευταίος, το πιο μικρό παιδί καταλαβαίνει πια ότι έχουμε γείτονες οι οποίοι δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται για τη διεθνή νομιμότητα, δεν ενδιαφέρονται για τους όρους καλής γειτονίας, δυστυχώς αποσκοπούν και έχουν στο μυαλό τους πράγματα τα οποία είναι όχι απλά ενοχλητικά, αλλά να το πω έτσι, είναι προς το κακό της χώρας μας. Εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την όποια πρόκληση, να ξέρουν ότι θα μας βρουν ενωμένους, θα βρουν ενωμένους όλους τους Έλληνες, να μην νομίζουν ότι θα υπάρχουν άνθρωποι ή θα υπάρχουν, να το πω έτσι, διχαστικές ίσως προσπάθειες από το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει δείξει ότι και όχι μόνο τώρα, αλλά και στην ιστορία, έχουν αποδείξει οι Έλληνες ότι είναι ενωμένοι απέναντι στον εχθρό. Και αυτό θα γίνει και τώρα εφόσον αποφασίσουν να προχωρήσουν σε κινήσεις οι οποίες δυστυχώς απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ.